Λοιπόν, υπάρχει μεγάλη χαρά και ανυπομονησία για την ελληνική αποστολή και φάνηκε αμέσως μετά την πρώτη πρόβα. Να σας πω ότι αυτή τη στιγμή η Ελλάδα είναι έκτη για να κερδίσει τον διαγωνισμό. Ήταν 7η. Μέσα σε λίγες ώρες ανέβηκε μία θέση και έχει ανωδική τάση αυτή τη στιγμή να περάσει ακόμα και την Ισπανία να φτάσει στην 5η θέση. Να σας πω τώρα για να προκριθεί, είναι στην 3η θέση του ημιτελικού. Δηλαδή η πρόκρισή της θεωρείται σίγουρη. Και να σας πω και για την Κύπρο ότι είναι στη 17η θέση για να κερδίσει και 9η στον ημιτελικό. Ουσιαστικά θεωρείται ρίσκο για τα προγνωστικά αν η Κύπρος θα περάσει. Να πούμε για την ιστορία, το είχαμε πει εδώ στην εκπομπή, το είχαμε αναδείξει ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό. Εγώ σε αυτό το πράγμα είχα το νου μου χθες. Μετά την πρώτη πρόβα να αρχίσει να ανεβαίνει ή να πέφτει. Πολύ εύκολα πέφτει. Και ακριβώς επειδή είναι απογοητευμένοι και οι άνθρωποι με την κάλυψη των προβών τις πρώτες μέρες, επειδή τους έχουν αποκλείσει και δεν έχουν υλικό να κρίνουν, βλέπουν μόνο από TikTok, φοβόμουν να μην πέσει. Την ώρα που ήταν on stage, βλέπαμε με τον Κωνσταντίνο, μιλάγαμε ότι είχε αρχίσει εκείνη την ώρα ήδη χτυπάνε, να ανεβαίνει την ώρα τη πρόβα τη. Το ότι ανεβαίνει μετά την πρόβα τη και είναι και η μόνη, βέβαια δεν έχουν κάνει ακόμα πρόβα ή από πάνω. Ναι, ισχύει. Η δεύτερη με πέμπτη θέση. Είναι πάρα πολύ σημάδι και μίλαγαν πολύ για winning vibes, που είναι πολύ σημαντικό. Και πολύ καλή θέση στον ημιτελικό η Ελλάδα. Που είναι σημαίνει τέλειο, ότι σήμερα είναι πολύ καλή θέση, γιατί αυτό τους μένει, είναι στη μέση κιόλας. 15η και ακολουθούν άλλα δύο τραγούδια. Και σήμερα είναι η πρόβα της Κύπρου, η πρώτη. Καλή επιτυχία και στην Ελλάδα. Η Κύπρος είναι στο δεύτερο ημιτελικό. Στο δεύτερο ημιτελικό έχουμε και διάφορους αγαπημένους μας που τους έχουμε μάθει μέσα από τα βίντεο που είχαμε κάνει. Η μία είναι η Constructa για τη Σερβία με το Incorpore Sano. Και ο άλλος βέβαια είναι αυτός που παρουσιάσαμε την Παρασκευή. Ο Κωνσταντίνος Εμμανουήλ της Ρουμανίας. Που τον είπαμε έτσι εμείς χιουμοριστικά, αλλά έχει αναρτήσει ο ίδιος κάποια βίντεο στο TikTok που μάλλον μας επιβεβαιώνει. Ζήτησε Q&A. Ζήτησε ερωτήσεις και απαντήσεις και δείτε πώς απαντάει. Για πάμε. Hi there, this is Urs from Romania. I'm here to answer to all your questions. Why are you so amazing? Come on, stop. Stop it you. Είναι κανονικά, είναι κανονικότατα. Όπως θα δείξει ο Μανουήλ που αυτό αποθεώνεται. Πιστεύω θα πάει πολύ καλά. Πιστεύω θα πάει πολύ καλά. Θα είναι έκπληξη. Αν και 300 τόσο. Πάντως παίζει μεγάλο ρόλο η φυσιογνωμία, ο παλμός που έχει, η διάδραση γενικά και όλα. Και το κομμάτι του είναι απενοχοποιημένο kits που λέμε. Το απενοχοποιημένο είναι kits, το είδαμε και στο βίντεο που είχαμε κάνει, αλλά είναι απενοχοποιημένο. Είναι ωραίο. Δεν έχει λόγο να το κρίνει. Το χειρότερο ξέρει ποιο είναι, να πα να κάνει κουλτούρα και να σου βγει kits. Ακριβώς. Ενώ το kits το σωστό που το υποστηρίζει, περνά καλά. Είναι το απενοχοποιημένο. Αυτό το λέγαμε με τη Μαλβίνα. Είναι να δώσουμε το copyright, ήταν Μαλβίνα. Απενοχοποιημένο kits.